Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ με τίτλο «ΑΕΚ σημαίνει προσφυγιά». Λίγη ώρα πριν, στα πλαίσια της εκδήλωσής μας, στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου της ΑΕΚ, έγιναν τα αποκαλυπτήρια της τιμητική πλακέτας για τον Σπύρο Κοντούλη, το θρηλυκό ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ και μέλος του ΕΑΜ. Τώρα συνεχίζουμε εδώ, στην αίθουσα του πρώτου γυμνασίου πρώτου ηλικίου Νέας Φιλαδέλφειας, ενός βασανισμένου από προβλήματα σχολείου, που οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς παλεύουν διαχρονικά να το βελτιώσουν. Και νιώθουμε ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί η σημερινή μας εκδήλωση πραγματοποιείται σε μια χρονιά με ιδιαίτερο συμβολισμό για τα χώματα που πατάμε. Αφού φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή που οδήγησε εκατοντάδε χιλιάδε ανθρώπου να εγκαταλείψουν τι αιστείε του, να γίνουν πρόσφυγε, που ερχόμενοι στην Ελλάδα έφτιαξαν με τον υδρότα, το αίμα του, του αγώνε του, τι πόλει τη περιοχή, τη Νέα Φιλαδέλφια, τη Νέα Ιωνία και τι άλλε. Δίνοντα νέα πνοή στο εργατικό κίνημα, αλλά και στην πολιτιστική δημιουργία, στον αθλητισμό, σε όλα. Μέσα από τι ομιλίε που θα γίνουν σήμερα, θέλουμε να αναδείξουμε τη συμβολή του ΚΚΕ. Αλλά και την επίδραση του λαϊκού κινήματο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θέλουμε να αναδείξουμε τη ζωή του Σπύρο Κοντούλη ω ένα από τα πολλά φωτεινά παραδείγματα που συνδύασαν την αγάπη τους για τον αθλητισμό με τον αγώνα για το καλύτερο αύριο του λαού μα. Να αναδείξουμε τη συμβολή των προσφύγων μετά τη μικρασιατική καταστροφή στην ίδρυση των πρώτων αθλητικών σωματείων και βεβαίω ένα από τα σημαντικότερα. Αυτά σωματεία ήταν αναμφίβολα η ΑΕΚ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε για τη βοήθεια στην πραγματοποίηση της σημερινή εκδήλωση, το Δήμο Νέα Φιλαδέλφια Νέα Καλκυδόνα και τις διευθύνσει των σχολείων. Θέλουμε επίση να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για την παρουσία τη, τη Σοφία Σεραφίδη, κόρη του Στέλιου Σεραφίδη.